γίνει, θα κάνεις μια εκπομπή με τη Ζέτα, εντάξει, είστε και φίλοι. Αλλά... Είμαστε και φίλοι, ναι. Κοίταξε να δεις, προσπαθούμε να βρούμε λίγο το πλάνο πώς θα γίνει, γιατί επειδή έχει αναλάβει πάρα πολλά και αυτή, έχει ρουκ ζουκ, έχει το θέατρο, εγώ το σύριαλ. Οπότε προσπαθούμε να δούμε πώς θα το μοντάρουμε με το πρόγραμμα, θέλουμε πάρα πολύ. Θα βγει όμως από Οκτώβριο, αυτά όλα ισχύουν που ακούγαμε κάθε Κυριακή. Πότε θα βγει από Οκτώβριο δηλαδή. Δεν ξέρω, πότε δηλαδή, έτσι θα κάνουμε τα σοου. Θέλει ένα χρόνο. Δεν θα μου πεις πότε θα βγει. Όχι, δεν μπορώ να σου πω. Είπα να μην σου πω μόνο αυτό την ημερομηνία. Θα δούμε, σου λέω, η προσπάθεια είναι αυτή. Έχουμε πολύ διάθεση να δούμε. Βλέπεις την Κατέρνα καινούριο έμαθα. Πώς σου φαίνεται. Πω, μεγάλο στόμα και αυτή η Τζορτζέλα. Βλέπω την Κατερίνα καινούριο, γιατί ξυπνάω ξημέρωτα, χάραγα για να πάω στα γυρίσματα. Οπότε είναι ευκαιρία, γιατί διαφορετικά είναι πάρα πολύ νωρίς για να ξυπνήσω, το γνωρίζει. Οπότε τη βλέπω, βλέπω τις καλημέρες. Μπορώ να δω λίγο αυτές τις ιστορίες πάρα πολύ ωραίες. Πάρα πολύ ωραίες. Αυτό, την παρακολουθώ. Με το Γρηγόρη Ναούτογλου. Δεν ισχύει, δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει ότι θα γίνει. Γιατί είχαμε διαβάσει αυτό το πράγμα. Όχι για το Nomads. Αυτό εννοώ, όχι. Τώρα θα τον βλέπετε. Θα κάνετε καταγέστε σε εμφάνιση Φιλιππίνες. Ναι, λες και είναι κάτω πατήσια. Πολύ θα ήθελα, μπράβο, να δώσουμε κάποιες ιδέες και στο δικό σας κανάλι, αν θέλει να με χρηματοδοτήσει με μια κάμερα να πάω Φιλιππίνες 2 εβδομάδες. Ανοίγω τώρα κάποια ταξίδια, γιατί όχι, να δω τον Γρηγόρη. Μέχρι εκεί. Τώρα τι θα γίνει.